Άκουσα μου τα πλήθυρα μαγιάτα, ο κύριος σου με ξόρισε στη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να νημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ, πολλά μακριά να πιένω και πως να σ' αποχωριστώ και πως να σου μακρύνω και πως να ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο. Κατεχοντώ και κυρίσω γρήγορα σε πατρεύω, Ρίγοπουλο αφεντόπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει και δεν μπορείς να αντισταθείς, αφέλουν οι γονείς σου, νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέτρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο και με τα κίνη ολόχαρος τη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβωνιαστής να βάρια να στενάξεις κι όντε σαν υπιστόλιστης σαν παντεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις ρωτώ κρυπέ καημένε, να σου τα σάινεις μόνησες, τα θέλες ποιο δεν είναι. Κι ας τάξω πως επιαστικά από μιας γυναίκας τρίχα και έσπασε τρίχα και έχασα στον κόσμο τι κι αν είχα. Ξεκινήσαμε σε μια μεγάλη χώρα, σε μια μεγάλη χώρα και θα μου λες κουραστικά και μοναχός προμόνα. Πέντε λεπτά νωρίτερα προλάβω τη φωτιά που μ' άναψες κέρα μου. Θέλω, δεν θέλω, θέλω, δεν θέλω, δεν μπορώ αλλά αργώ σου να ζήσω. Μουσική
να ζήσω, μπορεί να είσαι παρελθόν, πάντα ξανοίγω πίσω. Καλωσορίσω όλους εσάς που μας κάνατε την τιμή να παρευρεθείτε στην εκδήλωση σήμερα. Μια παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Μάνα μου, Μαντινάδα μου» της Μαντιναδολόγου ποιήτριας Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μαντιναδολόγος που οι στίχοι της έχουν τραγουδηθεί από καλλιτέχνες από όλη την Κρήτη. Δέσποινα Σπαντιδάκη, καταγωγή από το χωριό Στόλη Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, γνωστή μαντιναδολόγος και ποιήτρια. Στον αγώνα τον Έσχατο να μην παραδοθούν τα ιερά και τα όσια ήθη, έθιμα και γλώσσα που είναι η Αγία Τριάδα του εθνικού μας λαϊκού πολιτισμού, μαζί και οι σκέψεις της που τόσο όμορφα μεταμορφώνει σε μαντινάδες, ακίνητο καντήλι στο εικονοστάσι της παράδοσης. Η συμβολή της στην ευγενή αυτή αλλά σκληρή και άνηση μάχη ενάντια της εισβολής των ξένων εθίμων και ηθών, αποτελεί εθνική αντίσταση σε μια κρίσιμη ώρα της ιστορίας του βίου και του πολιτισμού μας.
τολμηροί, ακούραστοι και εύστροφοι, αγωνιστής, αρματωμένοι με το κριτικό μαχαίρι, είναι, αγαπητοί φίλοι, η ποιήτρια Μαντιναδολόγος, άνθρωπος Δέσποινας Παντιδάκη. Είναι αυτή που βαστά και τιμά κάθε μέρα με την προσφορά της στο 15σύλλαβο και με την ανθρωπιά της την Κρήτη μας. Μαντινάδες, όλες πλασμένες με την πέτρα, το χώμα, το νερό και τη γλώσσα του λαού μας, αλλά και ψημένα στο καμίνι της κριτικής ψυχής, είναι σαν πολύτιμα μυρωδοχεία γεμάτα αρώματα του βουνού. Η κριτική παράδοση είναι δεντρό στη φύση και θέλει από όλους πότισμα, μη μαραθεί να σβήσει. Έτσι λέει η Δέσποινα η Σπαντιδάκη σε μια μαντινάδα της. Μάνα μου, μαντινάδα μου, καταπληκτικός τίτλος του βιβλίου. Τίτλος που μας ταξιδεύει και μας παραπέμπει σε μια σύνθεση προσώπου και δημιουργήματος. Δεινής τυχουργός, πλάθει με μαστοριά τα γραφόμενά της. Λέξεις σοφές που πραγματικά μετουσιώνονται και γίνονται ζωντανά κύτταρα μέσα στους στίχους. Κριτική διάλεκτος, φαντασία, πρωτοτυπία, τέλεια ομοιοκαταληξία. Στοιχεία υπεροχής από μια αληθινή ποιήτρια που μέσα από το βιβλίο της μας χαρίζει ένα μνημείο έμετρου λόγου. Τέλος, θα κλείσω με μια μαντινάδα για να μην σας κουράσω άλλο, μέσα από το βιβλίο. Και λέει η Δέσποινα η Σπαντιδάκη, γυρίζει σφαίρα της ζωής και ο δυστυχής ελπίζει και ο πονεμένος τη χαρά έστω και αργά το γνωρίζει. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ και το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Λιψάκης, αντιδήμαρχος του Δήμου Χανίων. Το χειροκρότημά σας. Είστε καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, συγνώντας, να πούμε ότι αξίζει χειροκρότημα εδώ. Στο Βιλάκι, στο Φράρο, στα παιδιά όλα του συγκροτήματος. Στο παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε με απόψε. Θα έχετε τη δουλειά σας πάνω απ' όλα. Και πάντα προσφέρετε στην παράδοση. Επίσης, στο συγκρότημα Ασφακιά, Σύφη Παπασφάκη, Παπασύφη, να είστε καλά πάντα με την παρέα σου. Και να έχεις τη δουλειά σου, πάντα να προσφέρεις και εσύ το πρωτοτερή της παράδοσης. Ξέρετε κάτι, ότι αν τυχόν δεν υπάρχει παράδοση, δεν υπάρχει πολιτισμός, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Και είμαι σίγουρος, συμφωνεί ο Γιάννης Χαλιδάκης, με ακούει εδώ πέρα, ότι συμφωνεί σίγουρα και ο Μάνος ο Μαζαρός, συμφωνείτε όλοι σας ότι η παράδοση θα έφαγε το μέγα. Πολιτισμοί οι οποίοι ξέχασαν το παρελθόν τους, χάθηκαν τελείως. Εμείς κρατούμε ακόμα, επειδή η παράδοσή μας καλά κρατεί. Και έχει ανθρώπους, όπως είναι η Δέσποινα Σπαντιδάκη, την οποία χρησιμοποιούν πάρα, πάρα πολύ, την προσφορά σου στην κριτική μουσική, στην κριτική μαντινάδα, γενικότερα στην παράδοση. Να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα, να συνεχίσεις να γράφεις ποιήματα, μαντινάδες, ώστε να εμείς να διαβάζουμε και να ανατριχούμε. Να σε πάντα καλά και να έχεις την υγεία σου. Να σε καλέσουμε εδώ να συστηνήσουμε. Λοιπόν, θα διαβάσω αυτό που θα σου δώσουμε, Δέσποινα. Τιμή Σένεγγενς, η Δέσποινα Σπαντιδάκη, ποιήτρια των χρωμάτων και των συναισθημάτων, για την ακρόχρονη προσφορά της στην κριτική παράδοση. Σήμερα, Χανιά, 31 Ιουλίου 2013, με τιμή Δήμος Χανιά. Αυτό είναι και σένα. Δέσποινα, να σε ακούσουμε. Χανιά, πατρίδα της υπρεπιάς, τιμή είναι η πρόσκλησή σας και αισθάνομαι περήφανη που είμαι και εγώ παιδί σας. Φίλες και φίλοι Χανιώτες,
Η καταγωγή μου είναι από το χωριό Στόλους Μονοφατσίου του Ηρακλείου της Κρήτης μας. Η δημιουργικότητα, η καλοσύνη, η πίστη στο Θεό και στην παράδοσή μας αποτελούν τη ριζοκολόνα όλων ανεξαιρέτως των χωριανών μου. Οι γονείς μου, πρωταγωνιστές στη ζωή μας και στην κοινωνία, μεγαλώνοντάς με, μου βλέπετε το τρίτο από τα 7 αδέλφια μου, φρόντισαν να αποκτήσω τα ιδανικά εκείνα που ξοπλιάζουν και πλέκουν τον ιστό της οικογενειακής μεγαλοσύνης. Καθώς και να γίνω απομνημονεύτρια της κριτικής παράδοσης που δεσπόζει με την παρουσία της και ασκεί πρωταρχικό ρόλο στην ιδιοσυγκρασία του κάθε κριτικού. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για αυτούς και τα αδέλφια μου και εύχομαι ο μεγαλοδύναμος Θεός να τους χαρίζει υγεία, ευτυχία και χαρά. Ανεξόφλητο χρέος η παιδική μου ευαισθησία, με την ψυχή μου γεμάτη λουλούδια που πάνω τους πετούσαν αέρινες πεταλούδες, που λες και προκαλούσαν τα αισθήματά μου σε ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα και ποιητικό ίστρο. Οι γείτονές μου σοφοί γέροντες της απάνω Κρήτης του Πρεβελάκη, με τις νουθεσίες τους και τα παραμύθια του παλιού καλού καιρού μου μεταλαμπάδευσαν μέσα από τα σωδικά της Κρήτης μας όλο το μεγαλείο της ανθρωπιάς, της αγάπης, της καλοσύνης, της λευτεριάς και της τιμής. Αξέχαστες φυσιογνωμίες ο παππού μου ο Χρήστος, η γητεύτρα του χωριού η γιαγιά μου η Ελευθερία, η θεία μου η Δέσποινα, η Χάχλαινα με τις μαντινάδες της, μια από τις οποίες εστάθηκε ένα αφορμή και την ερωτεύτηκε ο άντρας της. Πώς να ξεχάσω την Κοκόλαινα με τις ευχές της, τη Λάμπαινα με το καλοσυνάτο πρόσωπο, το Τζαγκάρι το σοφό γέροντα, τη θεία Ελένη, μια μοναχική γυναίκα με το φόβο να μην χαθούν οι αξίες των ανθρώπων, τον Μπάρμπα Στελή, το Μιχαλάκι, τον Καφετζή, τον Άριστο Στίβανα. Δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Από όλους τους πήρα αγάπη, οικογενειακή διδαχή, καλοσύνη μα προπαντός, χρώματα και αρώματα μιας άλλης εποχής. 7 χρόνια πρωτάκουσα τον ήχο της λύρας, ένα πανηγύρι του χωριού μου στο καφενείο του Μακαρίτη, του θείου μου Μαθιού Ασαριωτάκη. Αυτό το καυκί πυροδότησε μέσα μου τις κρυφές με ευαισθησίες. Αυτή η ακριβοθυγατέρα εροντοπλάνεψε τις ανησυχίες μου, με αποτέλεσμα να ζητήσω επίμονα από τον πατέρα μου να μου αγοράσει μια λύρα. Χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό. Στο αυστηρό βλέμμα του πνίγηκε η επιθυμία μου. Στο διάβα του καιρού κατάλαβα το χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός να εκφράζω μέσα από το 15-σύλλαβο στίχο τα είδη και τα έθιμα, την ομορφιά και τα όνειρα, τους καημούς και τους πόθους, τις παραδόσεις και τις αξίες, την ψυχή και το ήθος της ακριβοθρεμένης Κρήτης μας. Στο ξεκίνημά μου σαν στιχουργός είχα την ευλογία να γίνω αποδέκτης μιας κοσμογονικής κληρονομιάς του κορυφαίου εκφραστή της παράδοσης αυτού του τόπου, του Γιώργου του Βιτόρου. Η βοήθειά του, σαν διευθυντής του τότε Βενιζέλιου Νοσοκομείου, σε ένα μικρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα, έγινε η αφορμή της γνωριμίας μας. Αντί να τον ευχαριστήσω, του είπα μια μαντινάδα, από την οποία ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μου μέσα από τις μετέπειτα εκπομπές του στα ραδιόφωνα. Του είπα λοιπόν, όργανα μεταμόσχευσης, αν χρειαστείς να ζήσεις. Πρώτη στη λίστα δωρητών θα είμαι να μου ζητήσεις. Κύριε Βιτόρο, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είσαι η χρυσή κυβωτός της κριτικής παράδοσης, η λιδία λίθος και το Ευαγγέλιο της κριτικής διαλέκτου και του γνήσιου κριτικού λόγου. Από καρδιάς ευχαριστώ τους καλλιτέχνες που εμπιστεύτηκαν και προέβαλαν το έργο μου μέσα από τις μουσικές δημιουργίες τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ας μην είναι μαζί μας στον Άρχοντα των Αρχόντων, τον Νίκο Μανιά. Επίσης, θερμά ευχαριστώ τον κύριο Αντώνη Χατζηδάκη, ιδιοκτήτη της εταιρείας Φεστός, σηματορό και κήρυκα του νησιού μας, διότι υπήρξε ο πρωτεργάτης για την έκδοση του έργου μου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, ξεχωριστά τα παιδιά μου και ιδιαίτερα τον σύζυγό μου Γιώργο για τη στήριξη και τη βοήθειά τους. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν στην αποπεράτωση αυτής της έκδοσης και ιδιαίτερως τον καρδιακό μου φίλο Νίκο Τζιρτζιλάκη, ο οποίος με μεγάλο ζήλο και προθυμία επιμελήθηκε το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας και στάθηκε δίπλα μου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Του εύχομαι να έχει υγεία και να συνεχίσει με την ίδια αγάπη την ανασχόλησή του με την παράδοση. Σε όλους εσάς που κρατάτε το βιβλίο αυτό στα χέρια σας και που πιστεύετε στις αρχές και στα ιδανικά της λεβεντογένας μας, σε εσάς που γαλουχηθήκατε από τις πηγές της παλιάς Κρήτης, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μην ξεχνάτε να μπολιάζετε τα νέα παιδιά με αγάπη για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Γιατί η κριτική παράδοση είναι δεντρό στη φύση και θέλει από όλους πότισμα, μη μαραθεί να σβήσει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Αντώνη Αναστασάκη, που σαν καλός αδελφός όλο αυτό το καιρό στην προσπάθεια που κάνω ήταν δίπλα μου. Αντώνη,
Μόνο μια μαντινάδα, όχι πολλά λόγια. Μόνο σε τέμπλο εκκλησιάς σου πρέπει η εικόνα να είσαι. Μαζί με τους άλλους Άγιους και εσύ να λειτουργάς. Σε ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η Δέσποινα Σπαντιδάκη. Να σε καλά πάντα και να είσαι την υγεία σου. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για αυτά που είπες και όσα κάνεις και θα κάνεις ακόμα. Επειδή λοιπόν το μέλλον ανήκει στην νεολαία και στους νέους μας, θα ήθελα να σας πω ότι στο λαό το είναι ο Κωστογιάννης, το αξίζει για κρότημα. Και ο Πολιανάκης είναι τα κλειστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κοπέλια. Να είστε καλά και να συνεχίσετε. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Zoombox και στον Γιώργο τον Κορκίδη. Να είσαι καλά, Γιώργη, να είσαι πάντα την υγεία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Να είσαι πάντα καλά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τον αδελφό μου, τον Μανώλη τον Κατσαρό για όλα. Γιατί είναι πραγματικά αδελφός. Επίσης ευχαριστώ τον Σύφη τον Παπασιφάκη και το συγκρότημα όλο. Και να ζητήσω ένα συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να πάω στην εκδήλωσή τους. Χίλια χίλια συγγνώμη. Στήματι να το λόγος. Μια εξαίρετη κυρία που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον πολιτισμό μας και στην παράδοση της Κρήτη μας που λέγεται Μαντινάδα. Κυρία Μιλογιαννάκη, έχετε το λόγο. Από το Γιάννα είμαι εγώ. Ο Πέλη είναι λίγο. Ακόλουσε Πριν πω οτιδήποτε για το βιβλίο και για τη Δέσποινα, μπήκα στο πειρασμό να παραλληλήσω τρεις μαντινάδες της με τρεις δικές μου για τρία ανάλογα θέματα. Εγώ λοιπόν λέω σε αυτόν τον κόσμο τη ζωή όποιος την έχει σπείρει, κουκί κουκί τον έκαμε το χάρο νοικοκύρη και η Δέσποινα. Στον Άδη μάνα δε γεννά και δε βλογούνται γάμοι κι όμως πληθαίνει ο κόσμος του αντί για να αποκάμει. Για τα μαλλιά τώρα, για τις τρίχες λέμε. Όχι τρίχες. Λοιπόν, εγώ λέω από τα σγουρά σου τα μαλλιά μια τρίχα μόνο κόψε. Να την εκάμω χώνισμα να προσκυνήσω απόψε. Συγχαρίζω. Η Δέσποινα λέει, με μια σου τρίχα δέσε με να υποταχτώ σε σένα, εγώ αφού δεν έκαμα το δούλο σε κανένα. Για τη μοίρα, λέω εγώ, χώμα στο χώμα να γεννώ, η μοίρα θα σκαλίζει, ακόμη και το χώμα μου φαρμάκι να ποτίζει. Και η Δέσποινα, μοίρα χαριστική βολή, δώσ' μου να τελειώσω, γιατί λυπάται και ο εχθρός που με παιδεύει τόσο. Εγώ σαν αντιπρόεδρος και ταμείας του Συλλόγου Κριτών Στιχουργών Μιχάλης Καυκαλάς και η Δέσποινα σαν γραμματέας, λίγα πράγματα έως καθόλου κάναμε για το σύλλογό μας. Κάνουμε ωστόσο αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Συνεχίζουμε να γράφουμε ματινάδες χάρη της Κρήτης που βράζει μέσα μας σαν κρασί με φυσικό και αυσί. Αν δεν μεταδοθούν οι παραδόσεις στις νέες γενιές, δεν υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Αν δεν ξέρεις από πού έρχεσαι, δεν ξέρεις πού πας. Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν με ξένα πρότυπα και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο της αλωτρίωσης. Για να κατακτήσεις τους Έλληνες πρέπει να αλωτριώσεις τη γλώσσα τους, είπε ο κάποτε υπουργός της Αμερικής Κίσιγκερ. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Η κριτική διάλεκτος κρατάει από τα χρόνια του Ομήρου. Με τις μαντινάδες προσπαθούμε να την διατηρήσουμε, μια και κακώς δεν τη μιλούμε πια στην καθημερινότητά μας. Κάποιος είπε ότι η Κρήτη γεννάει ποιητές, ξένος. Δεν νομίζω ότι είχε άδικο, γιατί η μαντινάδα κυλάει στο αίμα μας και είναι μια πολύ δύσκολη ποιήση, όπως λέει το ελληνικό λεξικό λογοτεχνικών όρων. Επειδή έχει τους απαράβατους κανόνες της, αλλά και επειδή πρέπει να δώσει πλήρες νόημα μέσα σε ασφικτικά περιορισμένα όρια. Το βιβλίο της Δέσποινας, αν το είχα από χτες, ίσως να σας μιλούσα μόνο γι' αυτό. Εδώ το είδα εξωτερικά. Ωστόσο, δεν το έχω ανάγκη για να καταλάβω ότι αξίζει το περιεχόμενό του.
Παγκρίτη Άκη από καιρό είναι ήδη αναγνωρισμένο το ταλέντο της στη στιχουργική, αλλά και η αγάπη της για την Κρήτη και όλες τις παραδόσεις της. Η γλυκύτατη και αγαπητή φίλη είναι σπουδαία στιχουργός. Τόσο σπουδαία που έχει γίνει αποδεκτή από όλους σχεδόν τους λαϊκούς μας καλλιτέχνες. Είναι σημαντική και η αναγνωρισιμότητά της είναι σπουδαιότερη από οποιοδήποτε βραβείο και αν έχει κορνιζώσει. Η αξία των στίχων της είναι η αυθόρμητη έκφραση των συναισθημάτων της. Σαν μέλος της Ειδικής Επιτροπής Στιχουργημάτων του Συλλόγου μας και όχι μόνον, επί χρόνια, η πείρα και οι γνώσεις μου με επιτρέπουν να κρίνω, θεωρώ σωστά. Για τη γνώση του αντικειμένου χρωστώ πολλά, αν όχι όλα, στον αείμνηστο Μιχάλη Καφιαλά, γιατρό λογοτέχνη. Ίσως χωρίς τη διδασκαλία του να μην είχα φτάσει όπου τέλος πάντων έχω φτάσει. Είναι ψηλή, πολύ ψηλή της ποιήσης η σκάλα. Κι αν στο πρώτο το σκαλί κατάφερες να φτάσεις, εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, λέει ο Κωνσταντίνος Καβάπης. Η Δέσποινα είναι μια σημαντική και ακούραστη εργάτρια του παραδοσιακού μας πολιτισμού που οδηπορεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευλάβεια στα κριτικά μονοπάτια των παραδόσεών μας. Ας αφήσουμε λοιπόν το βλέμμα μας να περιπλανηθεί στις σελίδες του βιβλίου της, σίγουρη ότι θα μας βοητεύσει με τους στίχους της. Εγώ τουλάχιστον δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Δέσποινα, σου εύχομαι στο επόμενο και πάντα επιτυχίες. Και τελειώνοντας, αναφερόμενοι πάλι στα λόγια του Καβάφη, θα σου λέω: τιμής αυτούς που στη ζωή των όρισαν να φυλάγουν θερμοπύλες. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μιλογιαννάκη για τα τόσο ωραία λόγια της. Εύχομαι να είναι καλά και να συνεχίσει και αυτή να μας προσφέρει αυτά που μας προσφέρει και είναι γέννημα θρέμα εδώ του νομού Χανίων, Χανιώτισσα. Όχι ότι η Κρήτη διαχωρίζεται, η Κρήτη είναι μία. Να καλέσω εδώ για δύο λόγια να πει ένας σημαντικός άνθρωπος εδώ πέρα της παράδοσης του νομού Χανίων που είναι ο Σίκης ο Παπασιφάκης. Έχει διατελέσει πρόεδρος σε συλλόγους. Αυτή τη στιγμή έχει δικό του σύλλογο χορευτικό, μαντιναδολόγος, αλλά και πάνω απ' όλα άνθρωπος με ψυχή. Με ψυχή για την παράδοση, με ανθρωπιά που ξεχυλίζει, θα έλεγα. Σύφη, δεν έχω λόγια, σε καλώ εδώ στο βήμα να μας πεις ένα χαιρετισμό. Εγώ δυσκολεύομαι με τα μικρόφωνα, δεν ήμουν έτοιμος καταρχήν ούτε για να σας πω, γιατί θέλει προεργασία για να το πω και αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, που εκτιμάτε την προσπάθεια και το ταλέντο της κυρίας Δέσποινας. Εγώ δεν θα μπορούσα να λείψω από εδώ. Είμαι φανατικός λάτρης της Μαντινάδας και ιδιαίτερα στα χρόνια τα τελευταία που ο ποιητικός λόγος στην Κρήτη έχει πάει πολύ στα χέρια των γυναικών. Θέτω για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε και εμείς στα Σφακιά να κάνουμε μια εκδήλωση να την αφιερώσουμε στη γυναίκα. Η πρώτη που καλέσαμε ήταν η Δέσποινα Σπατιδάκη. Για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσε να έρθει. Την ευχαριστούμε όμως που είμαστε μαζί εδώ απόψε. Να είσαι καλά, Δέσποινα, και πάντα επιτυχίες. Αυτός είναι ο Σίβης ο Παπασιφάκης. Είδατε πόσο ταπεινός και πόσο άνθρωπος. Να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή παρευρίσκεται εδώ και ο Γιάννης Οδομουκάκης που έχει μελοποιήσει στίχους της Δέσποινας της Σπατιδάκη μαζί με τη σύζυγό του την Άρια. Σας καλωσορίζουμε εδώ. Εύχομαι πάντα επιτυχίες να έχετε. Ένα κομμάτι από μέσα από το CD που θυμάμαι τώρα και που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και που λέει δύο μαντινάδες η Δέσποινα η Σπατιδάκη. Λιβάνι, λιβάνι αγιορείτικο και ταρκαδιού φανάρι, τσ' αγάπη σου την εκκλησιά σε έκανα χαρισάρι.
και διαβαστικό μου κάμανε 40 ερημίτες, μα συνεχίζει ο πόνος σου να με ξυπνά τις νύχτες. Καταπληκτικές μαντινάδες, καταπληκτικό CD και εύχομαι πάντα επιτυχίες, Γιάννη, στη ζωή σου, από καρδιάς. Δεν θα μπορούσα όμως να παραλείψω, να μην πει μια καλησπέρα ένας άνθρωπος που ήταν η αφορμή που εγώ γνώρισα τη Δέσποινα της Παντιδάκη και το όνομα του είναι Μανώλης Κατσαρός. Ο Μανώλης που είναι ένας άνθρωπος που έχουμε περπατήσει μαζί τα πρώτα μας βήματα στην παράδοση, που έχω την τύχη να είμαι στο ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Φάρος που είναι η ιδιοκτήτης. Και τι άλλο να πω, ότι είναι καλό παιδί, αυτό δεν το ξέρετε όλοι. Μάνο, έλα εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήρθατε εδώ να τιμήσετε τη Δέσποινα της Παντιδάκη, που σας καλώ μετά που θα τελειώσει η ομιλία, η ομιλία που φτιάξει ο Αντώνης, η παρουσίαση, να έρθετε να την γνωρίσετε προσωπικά. Γιατί πολλοί την ξέρετε και από τα τραγούδια της και τις μαντινάδες. Αλλά θέλω να την γνωρίσετε, γιατί η Δέσποινα είναι πρώτα άνθρωπος και μετά είναι ότι στηρίζει την παράδοση και βγάζει αυτά τα αριστουργήματα, τα πολυτραγουδισμένα. Θέλω να την γνωρίσετε σαν άνθρωπος. Αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που είστε εδώ, που στηρίζετε την εκδήλωση, τον Αντώνη, τον Μιχάλη, τον Μανώλη και τα παιδιά, τον Τζιμπόκ, τον Γιώργη, τον Βαγγελάκη, τον Αντώνη και όλους εσάς. Να είστε καλά όλους, να είστε γεροί και δυνατοί, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να έχεις υγεία για να συνεχίσεις στο μετερίζει την παράδοση. Αντώνη, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη τον Κατσαρό, ήταν πηγαίος, και να τον ευχαριστήσω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου που μου δόθηκε η αφορμή να έχω άλλο ένα δώρο μέσα μου που λέγεται Δέσποινα Σπαντιδάκη. Θα ήταν όμως παράληψη να μην πει μία κουβέντα ο εκδότης των βιβλίων, ο κύριος Αντώνης ο Χατζηδάκης, που τυχόν χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή το βιβλίο στα χέρια μας. Τον καλό στο βήμα, κύριε Αντώνη Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που για μια ακόμα φορά είμαι εδώ στα Χανιά μαζί σας. Νιώθω Χανιώτης και το εννοώ αυτό. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη Δέσποινα της Παντιδάκη που μου έδωσε την ευκαιρία να εκδώσω το βιβλίο της με γενικό τίτλο «Μάνα μου, Μαντινάδα μου», ένα βιβλίο που θεωρώ ότι θα είναι εκείνο το βιβλίο με τις Μαντινάδες που έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Δέσποινα, σε ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι πάντα να κάνεις πράξη όλα αυτά που πιστεύεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Αντώνη τον Χατζηδάκη. Θα κλείσω με τους ανθρώπους που θα έλεγα δούλεψαν ούτως ώστε το βιβλίο να είναι άψογο σε όλα τα επίπεδα. Κάναμε μια παράληψη. Πρώτα, πρωτού αναφερθώ στους συντελεστές του βιβλίου, τον κύριο Γιάννη τον Πιτζανάκη, που έρχεται από το Ηράκλειο εξ επ' αυτού για την εκδήλωση, αυτόν τον κριτικό λόγο, αυτόν τον άρχοντα, αυτόν τον κύριο με κάπα κεφαλαίο, αυτόν τον άνθρωπο που στηρίζει και υποστηρίζει την παράδοση, να έρθει στο βήμα και να μας πει δύο λόγια. Thank you.
Κύριε Αντιδήμαρχε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε την πρώτη ποιητική δουλειά της Δέσποινας Παντιδάκης και σας ευχαριστούμε για την ζεστή φιλοξενία σας. Πιστεύω με ακράδαντα ότι όλες οι χανιώτισσες και όλοι οι χανιώτες θα αγκαλιάσουν με ζέστη και ανθρωπιά το βιβλίο, το οποίο ήδη πάει στη δεύτερη έκδοση. Όταν η χαρά χτυπήσει την πόρτα μας, κύριε Αντιδήμαρχε, και ο πόνος αγγίξει την ψυχή μας, όταν το παράπονο μας πληγώνει, αλλά και ο έρωτας μας θυμηθεί, όταν η σκέψη αρχίζει το ταξίδι της, η Κρήτη γράφει. Γράφει, φίλες και φίλοι, με την πένα της ποιήτριας των χρωμάτων και των συναισθημάτων, που δεν είναι άλλη από την ξομπλιάστρα των ονείρων της πεθυμιάς, τη συνταξιδεύτρα του νου και της ψυχής, την αγαπημένη μας φίλη Δέσποινα Σπανδυδάκη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και κλήρος βαρύς, να μιλήσω για μια τόσο σπουδαία ποιήτρια και δημιουργό και να επιχειρήσω μια αποτίμηση του έργου της. Αστείο να το σκεφτείς, όταν τόσα χρόνια τώρα το έργο αυτό έχει αποτιμηθεί και καταξιωθεί στις καρδιές και στα χείλη των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η κοπελιά έμελε να γίνει πρωτογενής προσωπικότητα στο 15σύλλαβο, με συγχωρείτε, στο 15σύλλαβο, η πιο διάσημη στιχουργός που έβγαλε η Κρήτη, η πιο επιφανέστερη και δημιουργικότερη μέχρι σήμερα. Γιατί ποτέ κανείς στη στιχουργική δεν μίλησε το αλφαβητάρι της τρυφερότητος καλύτερα. Δεν εξερεύνησε την προέλευση των ερωτικών στεναγμών. Δεν αναζήτησε την καταγωγή των δακρύων μας. Αλλά και δεν ύμνησε πιο ανθρώπινα μεγάλες αξίες και μικρές αρετές. Δεν καλλιέργησε με την λεπτεστησία την τέχνη της αναδρομής και δεν ανέταξε σπαραχτικότερα τη μνήμη. Γητεύτερα των σύνθετων λέξεων, καταφέρνει να τις θυθασέψει μαγικά, δημιουργώντας νέα αθωότητα. Κατόρθωσες, φίλη μου Δέσποινα, και είναι τιμή για μένα που σε έχω φίλη τόσα χρόνια, να ανακαλύψεις τον τρόπο να επιβάλλεις τη στιχουργική αισθητική σε ολόκληρο τον κρητικό λαό. Με στίχους που τόσα χρόνια τώρα αφομοιώνονται γουλιά-γουλιά σαν εθνικό βάλσαμο. Σε ευχαριστούμε για όσα όνειρα, για όσα ταξίδια κάνουν τα όνειρά μας μέσα από τα ποίηματά σου, για όσες αγρύπνιες και προσευχές κάναμε στο φεγγάρι και για όσα νιώσαμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα από τους στίχους. Σε ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εσάς για τη φιλοξενία και την αγάπη που δείχνετε στο τόσο ωραίο, στο τόσο μεγάλο και στο τόσο αληθινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάννη, και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και που είστε εδώ σήμερα και θυμάται τα Χανιά μας και τη Δέσποινα της Παντιδάκης συγχρόνως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το συγκρότημά μας, τον Μανώλη τον Αγγελάκη, τον Μιχάλη τον Φάρο και τα παιδιά που πραγματικά ανιδιοτελώς και αγώγιστα από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε είναι εδώ απόψε. Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε πάντα καλά και η ανθρωπιά φάνηκε άλλη μια φορά από το συγκρότημά μας. Όπως και να ευχαριστήσω τα παιδιά του Χορευτικού Συλλόγου
όλα τα παιδιά και φυσικά το Σύμβη του Παπασιβάκη ακόμα για άλλη μια φορά, που και αυτός ήταν ένας λίθος που απόψε η βραδιά έχει πάρει άλλο τόνο. Να σε καλά Σύμβη, και εσείς παιδιά πάντα να είστε γεροί και δυνατοί και όπου πάτε να την προσωπεύετε έτσι όπως σας ξέρετε καλύτερα την παράδοσή μας. Θα ήταν όμως παράληψη να μην αναφερθώ στους ανθρώπους αυτούς που μόχθησαν για να έρθει το βιβλίο στα χέρια μας και που είναι ο Νίκος Τζιρτζιλάκης, όπως ανέφερε και η ποιητρία μας εδώ με την αδολόγους κυρία Δέσποινα Σπατιδάκη, εικονογράφηση Ανδρέας Στυλιανουδάκης, φιλολογική επιμέλεια Βεατρίκη Τζιρτζιλάκη, δαχτυλογράφηση κειμένων Ειρήνη Μιχελάκη, Ελένη Καρπαδάκη και Κατερίνα Τζαγκαράκη, μακέτα εξοφύλου ο Αντώνης ο Σαλούστρος, ο γνωστός Λαουτιέρης, φωτογραφία εξοφύλου Γιάννης Σιφάκης και φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, ο εκδότης ο κύριος ο Αντώνης ο Χατζηδάκης. Να σας ευχαριστήσω ακόμα για άλλη μια φορά σαν επίλογο που ήσασταν όλοι εδώ σήμερα. Θα συνεχίσουμε με χορό, μη φύγει κανένας. Η Δέσποινα Σπατιδάκη θα είναι εδώ ανάμεσά σας, που πραγματικά, όπως είπε και ο Μανώλης ο Κατσαρός, θα γνωρίσετε έναν, εκτός από απίστευτο ματιναδολόγο, ένα απίστευτο άνθρωπο. Γιατί πολλά επαγγέλματα μπορεί να κάνουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους, το βασικό είναι όμως μπορεί να διαπρέπουν στο επάγγελμά τους, αλλά να μην διαπρέπουν στη λέξη άνθρωπος. Και εκεί χάνονται τα πάντα, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θα κλείσω μια ματινάδα της Δέσποινας. Η κριτική παράδοση είναι δεντρό στη φύση και θέλει από όλους πότισμα, μη μαραθεί να σβήσει. Ευχαριστώ πολύ Δέσποινα Σπατιδάκη που μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω εγώ τη βραδιά αυτή. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση, καλή ό,τι καλό και αν κάνετε και φυσικά να μην ξεχάσω τον κάμεραμαν που ήρθε εδώ από το Χανιώτικο κανάλι να έχουμε όλη τη βραδιά αποθηκευμένη, ούτως ώστε να μπορούμε να τη βλέπουμε στο μέλλον και να τη βλέπει και η ίδια η Δέσποινα Σπατιδάκη αλλά και εμείς, και έτσι να είμαστε περήφανοι που ήρθε εδώ και κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Δημήτρη Λειψάκη, Σύφη Παπασύφη, το Ράδιο Φάρος, τον Μανώλη τον Κατσαρό, τον Αντώνιο Χατζηδάκη και τη Δέσποινα Σπατιδάκη. Η Δέσποινα Σπατιδάκη έχει καταφέρει στη ζωή της ένα έργο που ίσως δεν έχει καταλάβει και αυτή ποιο είναι. Να λες για ματιναδολόγο και όταν λες για ματιναδολόγο να σκέφτεσαι Δέσποινα Σπατιδάκη. Έχει καταφέρει όπου είναι ελληνισμός, όχι κριτικός, ελληνισμός, ή να έχει αφιερώσει ή να έχει διαβάσει ματινάδα της. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και σκληρό το σκοτάδι και το φως. Ερωτάς τα πιποτιά, όσο καίει την καρδιά. Είναι δροσερό νερό και σου παίρνει το μυαλό.